Λοιπόν, γεια σας και πάλι. Σήμερα θα σας κάνω το tutorial για το Netherworld Farm, που είναι αυτό εδώ πέρα που το είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο, λογικά. Και μου είχαν ζητήσει μερικά άτομα να κάνω αυτό το tutorial. Δεν θα είναι πολύ δύσκολο, άμα το κάνω καλά. Ναι. Λοιπόν, θα πάω στο Nether και θα γυρίσω σε λίγο. Μισό. Λοιπόν, γύρισα. Πρώτη φορά έρχομαι σε αυτόν τον κόσμο στο Nether. Είναι ο ίδιος ο κόσμος, το Test World. Μόλις τώρα έκανα spawn, δεν έχω ξαναπνίξει τίποτα. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν μου αρέσει εδώ πέρα. Αλλά τέλος πάντων, είμαι creative mode και δεν μου κάνει επίθεση. Λοιπόν, τα πράγματα που θα χρειαστείτε καταρχάς θα είναι Redstone torches, μερικά δεν θυμάμαι πόσα. Νομίζω ένα ή δύο. Θα δούμε. Redstone, μπόλικο. Εξαρτάται με πόσους ρόφους θέλετε να κάνετε. Λοιπόν, repeaters, άμα το επεκτείνετε. Soul sand. Τι άλλο. Καλά, η βάση, το cobblestone υποθέτω. Πολλά sticky pistons. Και πρέπει να είναι sticky pistons για να μπορούν να τραβάνε και να βγάζουν, όπα, να βγάζουν και να τραβάνε πίσω το soul sand. Τι άλλο. Μισό λεπτό να πάω εδώ και ξαναρχόμαι. Λοιπόν, γύρισα και τα μόνα πράγματα που πρόσθεσα ήταν lever. Ένα lever χρειάζεται για να γίνει όλη η διαδικασία. Και το νερό. Τρία νερά θέλετε. Και από ότι δεν θέλετε πολλά repeaters. Μα πολλά repeaters. Λοιπόν, θα καθαρίσω αυτή την περιοχή και θα γυρίσω. Μισό λεπτό. Και μετά από 2 λεπτά τελείωσε το ισοπαίδωμα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να είναι πάντα έτσι σε ένα ανοιχτό χώρο. Αν θέλετε το κάνετε μέσα εδώ π.χ. Φτιάχνετε εδώ πέρα μια πύλη, ξέρω εγώ, και το φτιάχνετε. Λόγω θα κάνω το σκελετό. Για πλέον να ξέρετε πως το κάνουν. Πως το κάνω μάλλον. Λοιπόν, soul sand. Λοιπόν, αν εδώ πιο πίσω. Λοιπόν, ας πούμε πως το lever θα το βάλουμε εδώ, που σημαίνει ότι, οπα, από εδώ θα έχει το lever και από εδώ κάτω θα έχει το redstone. Θα γίνονται περίπου όλα. Κολοκάστ. Ναι. Έχω κολλήσει. Λοιπόν, πάστε έτσι. Εδώ πέρα θα είναι το collector. Θα κάθεστε εδώ πέρα και θα τα παίρνετε όλα. Λοιπόν, που σημαίνει, θέλουμε το νερό να έρχεται προς τα εδώ, να τα παίρνει προς τα εκεί. Ένα από εδώ και ένα από εδώ. Σκέφτηκα ότι μπορείτε να έχετε και ένα. Μα όχι, δεν γίνεται. Να έχετε ένα από εδώ πάνω. Αλλά δεν γίνεται. Γιατί στο μέλλον θα βάλουμε πίστονες εκεί. Επομένως, σκέφτομαι 1, 2, 3. 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7. Και εδώ θα είναι το νερό. Καλά το λέω, νομίζω, ναι. Βάζουμε τα pistons εδώ και εδώ βάζουμε το soul sand. Ναι, εντάξει. Οχ, λάθος. Μισό λεπτό, όχι, αυτό είναι ένα πιο πάνω. Με συγχωρείτε. Μισό λεπτό. Ναι, βρήκα το λάθος μου. Λοιπόν, αυτό πέρα πρέπει να είναι, νομίζω, ένα μπλοκ πιο πάνω. Όλα. Ναι. Ακριβώς αυτό που δεν θέλω. Λοιπόν, από λίγο τελειώσαμε.
Μας δίνουμε στον εαυτό μας ένα... αυτό νομίζω. Μου κολλάς πάλι. Μισό λεπτό, συγγνώμη. Who else wants some of my diamond sword? Yeah, that's what I thought. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι ακόμα κλειστά. Θα είναι απάνω. Έχει αυτό εδώ πέρα εκεί. Και αυτή εδώ πέρα είναι η βάση. Το όνειρό είναι εδώ. Μπορεί να το καλύψετε. Και όταν πάει... Όχι, ένα πιο πάνω είναι το νερό. Εδώ είναι το νερό. Και αυτό εδώ πέρα θα είναι πάνω. Με κοιτάτε το νερό που έχει χυθεί. Και για να μην το κοιτάτε θα το βάλω εκεί. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα θα είναι ένα μπλοκ πιο πάνω. Θα είναι εδώ πέρα. Και όταν έχουν μεγαλώσει θα πατάτε το lever, κατεβαίνουν και τα παίρνετε το νερό. Έτσι γίνεται. Δεν το collector. Εδώ μπαίνουν αυτά. Και το ίδιο από εδώ. Νομίζω, ναι. Ναι. Πίστον εδώ, πίστον εδώ. Πόσα βάλαμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3. Δεν βλέπω και τίποτα. Torches. 1, 2, 3. Μισό να μετρώ τα blocks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ωραία, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ναι. Soul sand. Και αυτό. Θα δω το νερό. Σωστά. Oui, monsieur. Λοιπόν, και ακριβώς το ίδιο με την άλλη πλευρά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ελπίζω να μην σας πειράζει που το κάνω αυτό εδώ πέρα σε creative mode. Απλά βαριέμαι να πάω να ψάχνω τα υλικά. Παρόλο που τα έχω στον άλλο μου, τον κόσμο. Τον δίκαιο μου κόσμο. Μόνο το Soul Sand δεν έχω. Γιατί βαριέμαι να ψάχνω. Όχι να ψάχνω να μαζεύω. Κοίτα να δεις. Αχ, τι τραβάω. Έλα, έλα, προχώρα. Το χρυσάφι που ρίχνουν μετά το 1,000, πόσο πάει. XP! Λοιπόν, επόμενο step. Ναι. Λοιπόν. Εδώ έχουμε το redstone. Και θέλω φως. Λοιπόν. Με αυτό πάνω από εκεί, αυτό πάνω από εκεί. Επομένως έχουμε redstone. Καλά είναι εδώ. Λοιπόν, ο λόγος που θέλουμε τα πολλά repeaters είναι διότι αυτά θα ανέβουν τα pistons. Μάλλον θα τα κλείνουν. Θα βάλουμε έτσι, όπα. Έτσι, 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 έτσι και έτσι. Και το ίδιο από εδώ. Και αυτό εδώ πέρα το μπλοκ μην το σκάψετε. Γιατί και αυτό χρειάζεται. Λοιπόν, επόμενο. Βάζουμε το redstone εδώ. Έτσι. Δεν φαίνεται καλά γιατί είναι πρώτον σκοτεινά και δεύτερον είναι netherrack. Εδώ. Και το ίδιο από εδώ. Και άμα δοκιμάσουμε τώρα. Perfecto. Nether slime. Λοιπόν, αυτό πέρα μια χαρά. Οπα. Και εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε τώρα το νερό. Μάλλον όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Να βάλω και το άλλο. Τώρα, επειδή εδώ έχω ένα. Να πάμε από εκεί. Βάζουμε έτσι τον από κάτω.
Και αυτό εδώ πέρα το πάμε στο 2. Και θα δείτε σε λίγο γιατί. Δύο. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να είναι. Ναι, σωστά. Πάει κάτω. Και άλλο κάτω. Θα περάσουμε από εδώ. Σωστά. Α, πρέπει να πάει άλλο και άλλα δύο. Καλά τα λέω, καλά τα λέω νομίζω. Τι είναι ρε παιδιά. Οπα. Κραπ. Ωραία. No problem. Λοιπόν. Άντε πάλι. Με βάζετε σε διαδικασία, κολονέδερ. Όχι, δεν με βάζετε εσείς σε διαδικασία. Το νέδερ. Και τα κολογκάς. Εντάξει. Αρτσιου! Ναι, αυτό λέγει εγώ. Αρτσιου! Το ίδιο από εδώ. Και ο λόγος που τα βάλαμε 2 από εκεί, το repeater, τα repeaters εδώ στο 2, είναι διότι άμα ανάψουμε εδώ πέρα δεν θα φτάσει μέχρι πίσω. Επομένως βάζουμε repeater εδώ π.χ. και το αφήνουμε στο 1. Και 1 και 1 κάνει 2 από την τελευταία φορά που έλεγξα. Και τώρα αυτό είναι ντουκι. Και τσακ. Να το. Και αυτό πέρα θα είναι πάντα έτσι. Όταν φαρμάρετε θα είναι έτσι. Και όταν έχουν μεγαλώσει όλα, κλικ κάτω, σπάνε, τα παίρνει το νερό και τα φέρνει εδώ. Για να δούμε άμα το νερό δουλεύει. Είναι αρκετά μακρύ. Είναι πολύ μακρύ. Αυτό πέρα μου φαίνεται λίγο μακρύ. I don't know. Αχ, πότε θα βάλουν τα καινούργια mod γιατί είναι ακόμα 0. Perfect! Λοιπόν, αυτό είναι ο πρώτος όροφος. Αν θέλετε να κάνετε και άλλους όροφους, είναι πολύ απλό. Βάζετε τείχος εδώ. Καλά, ούτε εσείς να βάλετε τείχος εδώ. Κρύβουμε το νερό. Τρόμαξα. Βασικά ο δεύτερος όροφος δεν είναι και τόσο εύκολος. Είναι εύκολος, απλά θέλει λίγο πράγμα. Λοιπόν, εδώ πέρα βάζετε torches για να μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Επειδή αντίθετα με τα mushrooms θέλουν φως. Ό,τι κάνετε, όχι εδώ πάνω. Λοιπόν, τα pistons τώρα, ή τον δεύτερο όροφο, θα πάνε από κάτω. Θα πάνε από εδώ. Επίσης αφήστε μου σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο comment άμα θέλετε να σας δείξω πως να φτιάξετε μια τέλεια redstone πύλη, που θα σας δείξω στο τέλος του βίντεο, αυτό εδώ πέρα. Θα μπω στον άλλο με τον κόσμο για tests και θα σας δείξω την πύλη και πείτε μου άμα θέλετε tutorial. Είναι δύσκολο αλλά πιστεύω πως αξίζει. Λοιπόν, τα pistons πάνε από εκεί και όχι από εδώ, γιατί εδώ πέρα θα υπάρχει πρόβλημα. Εδώ πέρα μπορεί να φαίνεται λίγο
το redstone από αυτήν την πλευρά. Λοιπόν, εδώ θέλουμε να είναι αναμένα. Όπως το κάνω εγώ, έχει redstone torches, αν θυμάστε καλά, αλλά δεν νομίζω να τα χρειάζεστε τώρα. Ναι, είναι πιο δύσκολο με redstone torches. Εκεί. Redstone. Λάθος. Cobblestone. Εδώ πέρα δεν χρειάζεται να βάλετε repeaters γιατί είναι στο ίδιο layer. Ναι, πολλά blocks βάζω. Πάλι λάθος το έκανα. Πέρα όμως τώρα να είναι... Α, εντάξει, με πιάνει ο χώρος. Να. Πιάνει μέχρι εκεί. Α, το τελευταίο το πιάνει. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ, απλά πρέπει να πάμε εκεί. Εδώ. Κάτω αυτό πέρα εγώ το κάνω τώρα με... Πώς το λέω αυτό? Netherrack. Αν θέλετε το κάνετε με cobblestone. Ό,τι θέλετε. Εδώ πέρα είναι μια χαρά να περπατάτε από κάτω. Δεν χρειάζεται να φαίνεται. Το καλύπτετε μετά αν θέλετε. Και μην πάτε από εδώ γιατί θα είναι το ίδιο πράγμα όπως πριν. Και τώρα εδώ βάζουμε repeater. Μια χαρά. Δεν είναι ακριβώς συγχρονισμένα, αλλά αν θέλετε να είναι συγχρονισμένα, απλά αλλάζετε τα repeaters από κάτω. Το πάτε ένα. Τα πάτε όλα. Εκτός από αυτά που είναι από εκεί, ένα πιο πίσω. Λοιπόν, αυτά είναι από εδώ. Μια χαρά. Από εδώ πάλι τείχος, γιατί είμαι... Οπα, αυτό το ξέχασα. Βάζουμε εδώ το soul sand. Τείχος. Μισά να βάλω τον τείχο και έρχομαι.